Γεια και ω ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 14 Μαΐου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμείς εμεί θα ξεκινήσουμε με τα ETF μα και θα πάμε στα αμερικάνικα ETF μα που βλέπουμε ότι για τι 13 Πέμπτη του 2024 είχαμε συνολικά ισορέ με την και να μην πουλάει καθόλου, γι' αυτό δεν είχαμε έκορε και με τι μεγάλε εταιρείε να αγοράζουν. Ακόμα και η BlackRock αγόρασε και αγόρασε 66 εκατομμύρια δολάρια σε BTC, απλά δεν αναγράφεται ακόμα στον πίνακα. Ενώ για τα Bitcoin ETF μα από το Hong Kong βλέπουμε ότι ξεκινάνε να έχουν ισορέ καθώ στι 8 πέμπτη του 24 ήταν και η μέρα που έπιασαν τα all time high του όσον αφορά τα bitcoin που κατήχαν με 4.343 BTC. Και από τότε σταδιακά πουλάνε και στι 13 Πέμπτου μάθαμε ότι έχουν πουλήσει πάρα πολύ και το ποσό αυτό έχει φτάσει στα 3.636 BTC. Οπότε έχουμε μεγάλε εκροέ και από τα ETF στο Hong Kong. Και εμεί περνώντα τις χώρε μα θα πάμε στο El Salvador που εγκαινιάζει μια ιστοσελίδα για να παρακολουθείτε όλοι σα το θησαυροφυλάκιο του El Salvador που πλέον ξέρουμε ότι Ωτι το El Salvador και επίσημα κρατάει 5.749 BTC, που όλα αυτά αξίζουν 360 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμή. Και ξέρουμε ότι τι τελευταίε 7 μέρε έχει αγοράσει 7 BTC. Εμεί, μετά από το El Salvador, που μα δείχνει το αποθεματικό του, θα πάμε και στην Ιαπωνία, που και εκεί πέρα οι εταιρείε στην Ιαπωνία ξεκινάνε να μπαίνουν σιγά-σιγά στο Bitcoin, όπω μια εισαγμένη στο χρηματιστήριο επενδυτική εταιρεία ονόματι Metaplanet η οποία ξεκίνησε να αγοράζει BTC και αγόρασε 117 BTC που αυτά αξίζουν 7,19 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό το έκανε η εταιρεία ω απάντηση στη συνεχόμενη πτώση του Ιαπωνικού γεν για να προστατεύσει τα χρήματά τη όπω έχετε ήδη καταλάβει. Και εμεί μετά από την Ιαπωνία που βρίσκει τρόπου να μπαίνει και αυτή στο BTC, θα πάμε στο ανταλλακτήριό μα για σήμερα και θα πάμε στο Omicron KX που μάθαμε ότι ξεπερνά το 50% του μερίδιου τη αγορά στα Bitcoin Runes. Σύμφωνα με αυτό εδώ πέρα το στιγμιότυπο Οθόνης, βλέπουμε ότι το Omicron K6 κρατάει το 51% του μεριδίου αγορά για τα Ordinals, ενώ το Magic Eden είναι δεύτερο με 35%. Οπότε, αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε κάποιο Ordinals, αυτά είναι τα δύο καλύτερα μέρη στην αγορά για να πάτε. Και μη συνεχίζοντα, θα προχωρήσουμε και στο Tether, που μάθαμε ότι ο διευθύνων σύμβουλο τη Ripple σε ένα podcast βγήκε και είπε ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε για το Tether ότι είναι σαφέ ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση κυνηγάει το Tether. Ο διευθύνων σύμβουλο τη Ripple δεν μα έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειε. Απλά βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση. Με αποτέλεσμα, ο διευθύνων σύμβουλο του Tether να βγαίνει και να υπερασπίζεται το Tether, καθώ λέει ότι το Tether είναι 100% νομοθετημένο στην Αμερική, κανένα δεν το κυνηγάει και έχει και ρεκόρ συμμόρφωση, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά. Και εμεί από το Tether θα περάσουμε στο Ethereum, το οποίο γίνεται όλο ένα και πιο πληθωριστικό για πάνω από έναν μήνα. Για πάμε να δούμε το Ultrasound Money, βλέπουμε ότι τι τελευταίε 30 μέρε δημιουργήθηκαν 46.000 Ethereum, με ένα ποσοστό του απλά να αυξάνεται στο Τελεία 47% το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι για το μήνα. Αν πάμε να δούμε από την μέρα που έγινε το merge στο Ethereum, βλέπουμε ότι απλά πέφτουμε, πέφτουμε και πέφτουμε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό δηλαδή για το Ethereum, και από τότε έχουν εξαφανιστεί 410.000 Ethereum. Οπότε, αυτή είναι απλά μια μικρή αύξηση που συμβαίνει αυτήν την περίοδο. Και εμεί από το Ethereum θα πάμε και στα meme coin μα και θα πάμε στον κύριο Keith Gill, ο οποίο επέστρεψε στα social media μετά από 150 εβδομάδε απουσία με αποτέλεσμα η μετοχή της GameStop και τα γενικότερα meme να ανατινάζονται. Όποιο δεν ξέρει αυτόν εδώ τον κύριο, είναι ένας trader ουσιαστικά, ο οποίος είδε τη μετοχή της GameStop, είδε ότι όλοι θέλανε να την σορτάρουνε, ενώ αυτός είχε δει ουσιαστικά ότι έχει πολύ μεγάλα αποθεματικά, με αποτέλεσμα να βάλει 53.000 δολάρια μέσα σε αυτή τη μετοχή και να τα κάνει 48 εκατομμύρια. Να πω ότι το περιστατικό της GameStop είναι αυτό που έκαναν εμένα να στραφώ προς τα κρύπτο και μετά από λίγο καιρό έφτιαξα και τα κρύπτο νέα. Ο κύριο Jimmy από του έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο που εξηγεί τι έκανε αυτό ο άνθρωπο και πώ κατάφερε να βγάλει τόσα πολλά λεφτά. Οπότε για να μην φάω χρόνο από το βίντεο, θα έχω το link του Jimmy κάτω στην περιγραφή για να το δείτε. Και να πούμε κιόλα ότι όταν είποτε επέστρεψε στα social media, πήγε απλά στο X και έβγαλε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα που βλέπετε μπροστά σα μετά από 150 εβδομάδε απουσία. Με αποτέλεσμα αυτό να σημαίνει ότι επιστρέφει στα social με αποτέλεσμα να ανεβάσει τη μετοχή τη GameStop που από εκεί πέρα που ήταν στα 17 δολάρια ανέβηκε στα 36 δολάρια. Και δείτε με αυτό το pattern, διότι όλα τα meme coin ακολούθησαν αυτό ακριβώ εδώ πέρα το pattern. Καθώ συνεχίζοντα, ένα meme coin πάνω στο Solana που αφορά την GameStop ανατινάχτηκε και έκανε 1900%, όπω μπορείτε να δείτε και από τι οθόνε σα. Ενώ όλη η αγορά το meme coin ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και όλα ακολούθησαν το pattern τη GameStop, όπω το Pepe που έκανε ένα νέο all time high. Παρ' όλα αυτά, στο 7ημερο διάγραμμα βλέπουμε ότι έχει διορθώσει. Και όπω είπα, διορθώνει ακριβώ όπω και η μετοχή τη GameStop. Και εμεί θα περάσουμε και στην αγορά με το Bitcoin να στέκεται στι 2.000 δολάρια και εμεί είμαστε απλούστατα μέσα στο support μα για άλλη μία μέρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 14 Μαου του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από την ελεπενδική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι σα, αλλά και, και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.